οικογενειακή τραγωδία που εκτελήχθηκε στη Λιγαριά Σοκάρη, η σύγκρουση των δύο χημάτων το πρωί τη Κυριακή, στο βόρειο δικό άξονα τη Κρήτη, στο ύψο των στροφών τη Λιγαριά, εμέλαινε είναι αυτή που θα στερήσει τη ζωή στην άτυχη 59χρονη γυναίκα που οδηγούσε το Ιωταχή και που, χωρί καν να προλάβει να αντιδράσει, είδε το βάν που οδηγούσε ο 38χρονο ήρος να πέφτει πάνω στο δικό τη. Η οικογενειακή τραγωδία, σαφώ και ειδικά στο ΒΑΚ, στον πολυπόθητο ΒΑΚ, για άλλη μια φορά. Η 59χρονη οδηγήθηκε στο παγνί, μπήκε στη ΜΕΘ, ωστόσο η κρισιμότητα των τραυμάτων της ήταν τέτοια που πριν καν συμπληρωθούν 24 ώρες από το μοιραίο τροχαίο, η ίδια άφηνε την τελευταία της πνοή. Ειδικά τώρα στην κατηγορία αυτή που είδαμε ότι είχαμε πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση. Ο δρόμο ήταν πάρα πολύ οριστερό. Έχει ένα αυτοκίνητο το οποίο μπορεί και να μην είναι πολύ καλά συντηρημένο. Τα λάστιχα του μπορεί να μην είναι πολύ καλά. Άρα λοιπόν θα μειώσουμε την ταχύτητά μα, θα μεγαλώσουμε τι αποστάσει μα και θα είμαστε πάρα, πάρα πολύ προσεκτικοί. Δραματική παράμετρο αυτού του ασύλληπτου τροχαίου είναι ότι την ώρα που η 59χρονη άφηνε την τελευταία τη πνοή, τη δική του μάχη στη μεθ. Πέδων έδινε το μόλι 2 ετών εγκονάκι τη, που μαζί με την 31 ετών μητέρα του που νοσηλεύεται τραυματισμένη στην ορθοπαιδική κλινική, επέβαιναν μαζί με την 59χρονη στο αυτοκίνητο που μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών. Την ώρα του τροχαίου δυστυχήματο επικρατούσαν δυσχερεί καιρικέ συνθήκε, με τον οδηγό του Βαν, ένα 38χρονο σύρο, να χάνει τον έλεγχο του οχήματό του. Ο 38χρονο συνελήφθη και σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, που διέταξε προκαταρκτική εξέταση, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερο, με το συνήγορό του να σημειώνει ότι ο εντολέα του είναι συντετριμένο από το τροχαίο. Είναι συντετριμένο ο κατηγορούμενο από την πρώτη στιγμή και χθε το βράδυ που τον είδα και σήμερα. Ε, δεν μπορεί να το, χω να, του το συνειδητοποιήσει αυτό που έχει συμβεί και δηλώνει τη θλίψη του. Το στοιχείο πάντως που φαίνεται να δίνει ως αιτία που τον έβγαλε εκτός ρεύματος κυκλοφορίας ο 38χρονος είναι κάποιες κατσίκες στο δρόμο που τον οδήγησαν σε απότομο φρενάρισμα και από εκεί στη μοιραία πορεία. Πάνω στο αυτοκίνητο που επέβαιναν οι άτυχοι 59χρονοι με την ύφη τη και το μόλι δύο ετών αγκονάκι τη. Ο πελάτη μου και αυτό από τις μάρτυρε που υπάρχουν δηλώνουν ότι υπήρχαν κάποιε κατσίκε στο δρόμο το οποίο αυτό έκανε και την, την αναγκασ... το αναγκαστικό φρενάρισμα και την εκτροπή του οχήματό του αντίθετο ρεύμα. Ε, δηλώνει ότι κοινωνιόταν με χαμηλή ταχύτητα. Ε, όλα αυτά όμω είναι υποδιερεύνηση. Βλέπουμε ότι αν αυτό ο δρόμος, σωματικά, δρόμο πραγματικά ήταν αυτοκινητόδρομο, σίγουρα θα υπήρχαν πλέγματα που δεν θα αφήναν τα ζώα να μπουν στο δρόμο. Αν όντω έχει συμβεί έτσι, που δεν έχω κανένα λόγο να τα αφισβητήσω, το έχουμε δει και πάρα πολλέ φορέ. Αλλά αν είχε το διαχωριστικό στη Θεό, δεν θα επέτρεπε το ένα αυτοκίνητο να μπει στο ρεύμα του αλλού. χρόνο όμω δεν είχε τέλο σήμερα και στην Ιεράπετρα που αποχαιρέτησε για πάντα ένα χαμογελαστό αγόρι, το 17χρονο Μάριο, που χάθηκε στην αυτοσχέδια πίστα μοτοκρός Κρό, κάνοντα άλμα πάνω από χωμάτινο ανάγωμα το περασμένο Σάββατο το απόγευμα. Αμέσω επικοινωνήσαμε με τον τη Τροσία, ο οποίο είναι και πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, και του ζήτησα να κάνει όλε τι ενέργειε, τι οποίε είχε ξεκινήσει βέβαια, ε, για να δούμε αν υπάρχουν ευθύνε και αν πρέπει να αποδοθούν και πού θα αποδοθούν. Ο σύλλογο διδασκόντων του δεύτερου γέλυρα, πετρα, όπου φοιτούσε ο Μάριο, τον αποχαιρέτησε με πόνο. Μάριε, αν και δεν πρόλαβε να εκπληρώσει τα όνειρά σου, σίγουρα το αποτύπωμά σου θα μείνει εδώ βαθιά με στην καρδιά και το μυαλό μα. Το αποτύπωμα ενό καλοσυνάτου, περήφανου και χαμογελαστού νέου, που έφυγε τόσο μα τόσο νωρί. Το ίδιο και η Αναγέννηση Εράπετρα, που δήλωσε την οδύνη τη στο άκουσμα τη τραγική απώλεια του 17χρονου. Σύσομη, η οικογένεια του σωματίου μα θρυνεί το νέο παιδί, τον αθλητή και παίχτη τη. Πώ να αποχαιρετήσει ένα 17χρονο παιδί, πώ να αποχαιρετήσει ένα φίλο, πώ να αποχαιρετήσει έναν αθλητή σου, πώ να αποχαιρετήσει έναν συμπέκτη σου, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Θα είσαι πάντα εδώ μαζί μα. Οι εικόνε από το δραματικό δυστύχημα την τραγωδία ο άτυχος Μάριος στην αυτοσχέδια πίστα Motocross πραγματοποιεί ένα άλμα πάνω από χωμάτινο ανάχωμα. Κάνει τον έλεγχο της μηχανής. Και η συνέχεια είναι η πιο δραματική όλων για ένα γόρι μόλις 17 ετών που σε αυτό το χώρο λίγο νωρίτερα είχε βρεθεί για να κάνει αυτό που του άρεσε να κάνει. Αυτό που πιθανά απολαμβάνουν να κάνουν πολλοί νέοι τη ίδια ηλικία. Εκεί δεν ήταν ελεγχόμενο, δεν μπορούσε το παιδί αυτό να το ελέγξει με τίποτα. Όσο φορέ και αν πείτε το έχει κάνει, σίγουρα δεν το έχει κάνει ακριβώ με την ίδια ταχύτητα, γιατί και η μηχανή φύγε πάρα πολύ ψηλά. Το σοκ στην τοπική κοινωνία τη Ιεράπετρα δεν λέει να καταλαγιάσει. Με εκπαιδευτέ οδήγηση, ωστόσο, την ίδια ώρα να μιλούν για μηχανοκίνητα αθλήματα που απαιτούν συγκεκριμένο πλαίσιο και κανόνε καθώ ελοχεύουν κινδύνου. Για να πούμε ότι είναι όλα νόμιμα, θα πρέπει να υπάρχει ένα κλειστό χώρο, ο οποίο είναι μια πίστα και έχει τι προδιαγραφέ. Θα πρέπει να υπάρχουν εκπαιδευτέ μέσα και υπάρχουν κάποιε προποθέσει που δουλεύει όλο αυτό. Σίγουρα δεν είναι σε μια λάνα με ένα, φορ... ένα φορτωτή που βάλαμε και κάναμε δύο ράμπε και τρέχουμε. Καμία σχέση με την πραγματικότητα.